αυτό θέλω να πω, να ξεκινήσω λέγοντας ότι στην Καστοριά το πρόβλημα δεν βρίσκεται ακόμη στην κορύφωσή του. Αυτή είναι η δική μου η εκτίμηση. Αυτό είπα χθες και στο κλιμάκιο του ΕΟΔΗ και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε να εμφανίζονται μεμονωμένα περιστατικά, μεμονωμένα κρούσματα σε μικρές απομακρυσμένες και απομονωμένες κοινότητες και αυτό σημαίνει ότι στις μικρές αυτές κοινότητες θα έχουμε το επόμενο διάστημα διασπορά και λογικά θα έχουμε τα κρούσματα που κανονικά δεν θα έπρεπε να έχουμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τις επόμενες μέρες για να δούμε πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση. Θέλω λίγο να σταθώ για ένα λεπτό στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας που κάναμε και να τονίσω λίγο και τον ρόλο της αυτοδιοίκησης. Γιατί πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι εμείς οι αυτοδιοικητικοί δεν είμαστε ταγμένοι για να λύσουμε το υγειονομικό πρόβλημα της χώρας. Ούτε μπορούμε να το κάνουμε αντικειμενικά αυτό το πράγμα. Ο ρόλος ο δικός μας είναι διαφορετικός. Είναι να συνδράμουμε σε αυτή την προσπάθεια, να ακολουθούμε τις οδηγίες και τις εντολές της πολιτικής προστασίας για να τις περνάμε προς τα κάτω, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Όταν βλέπουμε όμως ότι τα πράγματα στην περιοχή μας δεν εξελίσσονται καλά, ότι τα κρούσματα πληθαίνουν, ότι έχουμε 5 νεκρούς, τότε εκφράζουμε την αγωνία των συνδημοτών μας, των πολιτών της περιοχής μας, κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου και ζητάμε τη λήψη μέτρων. Θέλω να θυμίσω ότι την πρώτη φορά που συγκεντρωθήκαμε και αποφασίσαμε να ζητήσουμε έκτακτα μέτρα για την Καστοριά, ήταν μία εβδομάδα πριν αποφασιστούν τα γενικότερα μέτρα για τη χώρα. Άρα δηλαδή χάθηκε μία εβδομάδα για την περιοχή μας και αυτή ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της εξάπλωσης του φαινομένου στην περιοχή μας. Επίσης θέλω να πω ότι ποτέ δεν μιλήσαμε εμείς σε όλα τα κείμενά μας για καραντίνες, γιατί αυτή η λέξη τρομάζει τον κόσμο. Μιλήσαμε για κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την περιγραφή, προσδιορίζαμε συγκεκριμένο περιεχόμενο. Τι σημαίνει κατάσταση έκτακτης ανάγκης? Να μας προσέξει η πολιτεία ιδιαίτερα. Να σκύψει με ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περιοχή μας που προηγείται στην εξάπλωση του ιού σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό είχε να κάνει με το νοσοκομείο, με την έγκαιρη λήψη μέτρων στην περιοχή μας και ούτω καθεξής. Τώρα βρισκόμαστε σε μια νέα φάση. Έχουν περάσει αρκετές μέρες. Είμαστε στην εξέλιξη του φαινομένου, αλλά όχι στην κορύφωσή του, όπως είπα, και βλέπουμε ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν έχει γίνει αποδεκτή. Γι' αυτό αρχίζουμε και αλλάζουμε τις προτάσεις μας. Εγώ στα περισσότερα που υπόθηκαν από τους τρεις προηγούμενους συναδέλφους συμφωνώ, θα τα κωδικοποιήσω με τον δικό μου τρόπο, όσο πιο σύντομα μπορώ. Γι' αυτό προσωπικά λέω ότι από τη στιγμή που δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κατάσταση έκτακτης ανάγκης όλο το νομό Καστοριάς, πρέπει να μιλήσουμε για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις υγειονομικές δομές του νομού Καστοριάς και ιδιαίτερα στο νοσοκομείο. Και σε αυτό πάλι δίνουμε συγκεκριμένο περιεχόμενο. Το νοσοκομείο Καστοριάς πρέπει να προστατευτεί και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο από την πολιτεία. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Τι σημαίνει δηλαδή κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ποια πλεονεκτήματα πρέπει να μας προσφέρει? Πρώτον, να προσληφθεί καινούριο προσωπικό. Και όχι με τα κινήσεις που έγιναν, γιατί ακούσαμε και από τον Υπουργό και από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ότι ενισχύθηκε το νοσοκομείο της Καστοριάς και ουσιαστικά δεν έχει πρόβλημα. Το νοσοκομείο, από ό,τι ακούω από τους γιατρούς, έχει πρόβλημα. Η απόφαση που λήφθηκε στις 20 Μαρτίου είναι για μετακίνηση υγειονομικού προσωπικού από το Κέντρο Υγείας και από το ΙΚΑ στο νοσοκομείο, στην οποία απόφαση συμπεριλαμβάνονται και 20 περίπου αγροτικοί γιατροί που υπάρχουν στο νομό μας και συγκεντρώθηκαν όλοι στο νοσοκομείο, όπου υπήρχαν αυτοί, κάνανε προηγουμένως τις εφημερίες τους, ο καθένας στην ειδικότητά του, και τώρα κάνουν τις εφημερίες τους στην παθολογική κλινική, αν δεν κάνω λάθος. Άρα δεν προσθέθηκε κάτι. Αποδυναμώθηκαν οι περιφερειακές δομές υγείας του νομού μας, χωρίς να ενισχυθεί ουσιαστικά το νοσοκομείο. Τι ζητάμε λοιπόν τώρα? Να ενισχυθεί πραγματικά το νοσοκομείο με νέες προσλήψεις από αυτές που ακούμε, γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, ιδιαίτερα των κρίσιμων ειδικοτήτων, όπως είναι ο αναισθησιολόγος, πνευμονολόγος και ειδικοί παθολόγοι.
όπως είναι το νοσηλευτικό προσωπικό που έχει κουραστεί, έχει αποδυναμωθεί το νοσοκομείο με την κόπωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που αγωνίζεται τόσες μέρες χωρίς σταματημό. Επίσης, εάν δεν μπορεί να γίνει άμεσα η πρόσληψη, γιατί υπάρχουν διάφορα προβλήματα, να μεταφερθούν, να μετακινηθούν, όπως είπε και ο Πάνος και ο Παψόγλου, γιατροί από άλλες περιοχές, από άλλα νοσοκομεία, για να βοηθήσουν το νοσοκομείο μας από εκεί που δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη. Ή να επιταχθούν ιδιώτες γιατροί από την περιοχή μας να συνδράμουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό σημαίνει, κατά την άποψή μου, έκτακτη ανάγκη της υγειονομικής δομής της περιοχής μας, δηλαδή του νοσοκομείου. Είναι εξαντλημένο το προσωπικό και πρέπει να το στηρίξουμε και να το ενισχύσουμε. Δεύτερο, να έχουμε κατά προτεραιότητα πρόσβαση στο υγειονομικό υλικό που μας χρειάζεται, στις μάσκες, στις στολές, στα γάντια, στις μάσκες υψηλής προστασίας, στα φάρμακα κτλ. Που τόσο ανάγκη την έχει το νοσοκομείο μας και το υγειονομικό προσωπικό. Τρίτον, έκτακτη ανάγκη κατά την άποψή μου σημαίνει να μπορεί ο διοικητής του νοσοκομείου να ανακαλεί όλες τις άδειες του προσωπικού, οι οποίες δεν σχετίζονται με σοβαρά και αντικειμενικά προβλήματα του υγειονομικού προσωπικού. Και τέλος, να μπορεί να ελεγχθεί, να γίνουν τεστ δηλαδή, σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλους τους γιατρούς και σε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό. Η δεύτερη πρόταση και η τρίτη είναι αυτές που ακούστηκαν προηγουμένως, απλώς τις υπογραμμίζω. Να δημιουργηθεί, και αυτό θέλω να το προσέξετε παρακαλώ, δεν είμαι και εγώ ο ειδικός, αλλά νομίζω ότι όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όλο το πολιτικό σύστημα και όλοι οι γιατροί μιλάνε για έναν πόλεμο με έναν αόρατο εχθρό σε μια περιοχή που έχει ιδιαίτερο πρόβλημα, μπορεί να φτάσουμε σε κάποια στιγμή τις επόμενες 15 μέρες να μην μας επαρκούν οι κλίνες του νοσοκομείου. Τι θα κάνουμε τότε? Θα τους αφήσουμε τους ανθρώπους έξω, στους διαδρόμους, θα στήσουμε αντίσκηνα? Πρέπει λοιπόν από τώρα να φροντίσουμε να δημιουργηθεί ένας νέος χώρος, να εξοπλιστεί, να προετοιμαστεί, που να μπορεί να υποδέχεται και να νοσηλεύει τουλάχιστον τα ελαφριά περιστατικά της νόσου. Θα είναι αυτό στο ΚΕΦΙΑΠ, θα είναι σε έναν άλλο χώρο, δεν ξέρω εγώ που θα είναι. Θα πρέπει ένα όργανο να το αποφασίσει και να αρχίσει να το προετοιμάζει. Και μακάρι να μην χρησιμοποιηθεί, να μην χρειαστεί. Τρίτη πρόταση. Να αυστηροποιηθούν, όπως ακούστηκε και με πολύ καλές λεπτομέρειες και από τον κύριο Σαββόπουλο και από τον κύριο Περιφερειάρχη, τα μέτρα κυκλοφορίας στην Καστοριά με συγκεκριμένες απαγορεύσεις. Δεν θέλω να τις επαναλάβω. Και με απόλυτο έλεγχο της αστυνομίας, άμα χρειαστεί και με πρόστιμα, για να μπορέσουν να περιοριστούν αυτά τα φαινόμενα που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Τέταρτη πρόταση. Να μπορούμε να προστατεύσουμε συγκεκριμένες κοινότητες στις οποίες έχουμε μεγάλη διασπορά του ιού, όπως είναι η κοινότητα Μεσοποταμίας. Δεν θέλουμε να προχωρήσουμε σε καραντίνα, γιατί αυτό το πράγμα και φοβίζει και τρομοκρατεί και έχει δυσκολίες. Εγώ το καταλαβαίνω. Πρέπει να βρούμε όμως ένα ισοδύναμο πακέτο μέτρων που θα υποκαθιστά αυτή τη λέξη καραντίνα και τις συνέπειές της. Και τι προτείνω εγώ για τέτοιου είδους κοινότητες, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται στο Δήμο μου, αλλά μπορεί αύριο μεθαύριο να βρεθούν, γιατί έχουμε ενδείξεις ότι μπορεί να βρεθούν και στη δική μου περιοχή. Ποιο είναι το πακέτο των μέτρων που προτείνω? Πρώτον, να υπάρξει μια μαζική ενημέρωση του πληθυσμού, για παράδειγμα της Μεσοποταμίας, με μαγνητοσκοπημένο μήνυμα, όπως κάνει ο Πάνος στη δική του περιοχή, για να μπορέσει να ακούσει ο κόσμος και να αυτοπεριοριστεί ακόμα περισσότερο. Δεύτερο, να εχνηλατηθούν όλα τα κρούσματα στην περιοχή της Μεσοποταμίας, όπως και στις άλλες περιοχές, θα το πω στο τέλος αυτό, αλλά ιδιαίτερα σε αυτή την περιοχή να υπάρξει εχνηλάτηση από ειδική ομάδα και να μπορέσουν να μπουν σε αυτοπεριορισμό όλοι οι άνθρωποι. Τρίτον, να περιοριστεί περαιτέρω η κυκλοφορία στη Διποταμία και με μεγαλύτερο αστυνομικό έλεγχο, όπως άκουσα προηγουμένως ότι άρχισε να εφαρμόζεται. Τέταρτον, να γίνεται έξοδος από τα σπίτια για ψώνια, και αυτό το είπε ο κ. Σαββόπουλος, μία φορά κάθε 3-4 μέρες από αυτές τις περιοχές στις οποίες έχουμε μεγάλη διασπορά. Και τέλος, αν θέλουμε να προστατεύσουμε αυτές τις περιοχές και στην βάση του συσχετισμού με την απόφαση που πήρατε ως Περιφερειακό Συμβούλιο για το Κέντρο Μοριακής Βιολογίας για να κάνει τεστ στην περιοχή μας, να γίνουν μαζικά τεστ σε αυτές τις περιοχές που έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, για να μπορέσουμε να περιορίσουμε ακόμα περισσότερο την εξάπλωση του ιού σε αυτά τα χωριά, σε αυτές τις κοινότητες. Πέμπτη πρότασή μου είναι να λειτουργήσει μια αποτελεσματική ομάδα ιχνηλάτησης όλων των περιστατικών στην Καστοριά. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Ο ΕΟΔΗ λέει ότι ιχνηλατεί τα περιστατικά. Λυπάμαι που το λέω, δεν το κάνει.
Έχω περιστατικό στον Δήμο μου, σε μια κοινότητα του Δήμου μου, στην οποία έχουμε νοσεί άτομο και δεν πήρε τηλέφωνο η ΟΔΗ στους συγγενείς του, στους οικείους του κτλ. Να τους ενημερώσει και να τους αυτοπεριορίσει. Αυτό το ρόλο το ανέλαβα εγώ, που δεν έπρεπε να το κάνω, δεν αυτή η δική μου δουλειά. Έπρεπε να το κάνει η ΟΔΗ ή μια ομάδα που πρέπει να δημιουργήσουμε εδώ στην Καστοριά. Και τέλος, το είπε ο Πάνος, δηλαδή είναι κοινές απόψεις αυτές όλων μας, να δημιουργηθεί σε τοπικό επίπεδο, εγώ λέω σε επίπεδο Καστοριάς, ένα μικρό και ευέλικτο επιτελείο διαχείρισης της κρίσης με κατάλληλους ανθρώπους, αυτούς δηλαδή που πρέπει να μπουν με προεξάρχοντες τους υγειονομικούς, αλλά και τους υπολείπους που αναφέρθηκαν, που θα παίρνει αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο, θα εισηγείται άλλα μέτρα στα ανώτερα κλιμάκια και θα παίρνει την έγκρισή τους και θα μπορεί να ενημερώνει υπεύθυνα τον κόσμο και την κοινωνία, γιατί αυτή η παραπληροφόρηση δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και θα μπορεί να καθοδηγεί τους πολίτες. Αυτές είναι οι προτάσεις μου. Σε αυτή τη βάση πρέπει να σταθούμε και να κινηθούμε, γιατί όπως είπα στην αρχή, έχουμε καιρό μπροστά μας. Έχουμε το πρόβλημα ακόμα μπροστά μας και τις επόμενες 15 μέρες πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα